επαναβεβαιώθηκε και από τις δύο κυβερνήσεις πως στρατηγικός μας στόχος είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μια λύση του κυπριακού προβλήματος που θα βασίζεται πάντοτε βεβαίως στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και στην διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου των νομίμων κατοίκων αυτής της χώρας στην βάση των συμφωνιών κορυφής αναρρύθμιτων αποφάσεων των ΗΕ και αναλόγων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν θέματα συντονισμού αλλά και λήψης συγκεκριμένων μέτρων προς αντιμετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Κοινή συνισταμένη μας είναι οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης και όχι πρόκληση περαιτέρω εντάσεων. Εξάλλου δεν είμαστε εμείς που προκαλέσαμε. Θέλουμε να πιστεύουμε πως τόσο η Τουρκία όσο και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας θα συνειδητοποιήσουν πως ανάλογες κρίσεις που προκαλούνται ανέτεια δεν διασφαλίζουν ουδενός τα δικαιώματα, ιδιαίτερα όταν προσχηματικά γίνονται για τα αυτονόητα. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να τονίσω αυτό που είπα προηγουμένως, τα αυτονόητα. Τόσο προς τους Τουρκοκύπριους όσο και προς την Τουρκία, ότι οι υδρογονάνθρακες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ανήκουν στο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας πάντοτε και ότι μετά την λύση από τα έσοδα βεβαίως της εκμετάλλευσης θα επωφεληθεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κύπρου. Συνεπώς το θέμα της ενέργειας κατ' εμάς θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο προς επίσπευση ενός ουσιαστικού διαλόγου και το συντομότερο δυνατό μιας λύσης που όπως είπα πολλές φορές δεν αφήνει νικητές και κειμένους αλλά θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες δημιουργίας ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Όπως είναι γνωστό, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο ίδιος αναχωρούμε το απόγευμα για το Κάιρο στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει. Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν περαιτέρω τρόποι εμβάθυνσης της επωφελούς αυτής συνεργασίας. Ο τριμερής διάλογος και η συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον καμιάς μα καμιάς χώρας. Αντίθετα, προάγει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και δημιουργεί ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ κρατών μιας συγκεκριμένης περιοχής που ταράζεται από τα όσα καταμαρτυρούνται επί του εδάφους. Στόχος μας είναι να εργαστούμε από κοινού για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Να εντοπίσουμε τομείς συνεργασίας και να αποτελέσουμε ένα πρότυπο επικοδομητικής συνεργασίας και ένα παράδειγμα για άλλες χώρες ώστε να μας ακολουθήσουν να συμμετέχουν στις νέες μας προσπάθειες. Προτού τελειώσω θα πρέπει να εκφράσω και τις θερμές ευχαριστίες μου στους αρχηγούς των κομμάτων οι οποίοι με επικοδομητικότατον τρόπο και σε ένα κλίμα εθνικής συναντήληψης έχουν συμβάλει στους προβληματισμούς και βεβαίως οι όποιες άλλες αποφάσεις θα ληφθούν από πλευράς κυπριακής, ελληνοκυπριακής πλευράς θα συζητηθούν σε ένα προσεχές, σε μια προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου των Αρχηγών. Και πάλι φίλε Πρωθυπουργέ, κύριε Μαντώνη, θέλω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες του κυπριακού ελληνισμού για την εδώ παρουσία και την έμπραξη συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο λαό της Κύπρου. Ευχαριστώ θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Αναστασιάδη, για την θερμότατη υποδοχή που μας επιφύλαξε. Οι συνομιλίες που είχα μαζί του και μάλιστα σε ώρες κλιμάκωσης της έντασης επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την αραγή ενότητα
που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και τη συναντήληψη μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας. Θέλω επίσης να τονίσω ότι ήταν πολύ γόνιμες, ενθαρρυντικές οι αναλύσεις που με μεγάλη σοβαρότητα έγιναν από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και κυρίως να τονίσω ότι έγιναν σε πνεύμα ενότητας, το οποίο θέλω να επενέσω και δημόσια να χειροκροτήσω. Πράγματι, εγγύηση αποτελεσματικότητας της μας στο Κυπριακό είναι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ μας. Η υποστήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεδομένη και θα πρέπει να θεωρείται από όλους δεδομένη. Είμαστε στο πλευρό σας. Πριν λίγες μέρες αυτό φάνηκε με τον πιο καθαρό τρόπο λόγω μιας πρόσκαιρης ασθένειας του φίλου του Νίκου. Είχα την ύψιστη τιμή να εκπροσωπήσω και την Κύπρο στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Οι αποφάσεις που βγήκαν ζήτησαν με σαφήνεια εξ ονόματος ολόκληρης της Ενωμένης Ευρώπης το σεβασμό της κυριαρχίας της Κύπρου στα χωρικά της ύδατα, αλλά και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων του νησιού στην αποκλειστική ελληνική του ζώνη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει επίσης το αυτονόητο, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια υποψήφια χώρα που θα προσδοκά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα η οποία όμως δεν αναγνωρίζει ένα από τα κράτη-μέλη. 40 χρόνια έχουν περάσει από την βάναυση και την παράνομη εισβολή του 1974. Οι πληγές και η συνεχιζόμενη κατοχή παραμένουν ανοιχτές. Θέλω να πω και για το δράμα που βιώνουν εδώ και 4 δεκαετίες οι οικογένειες των αγνοωμένων, τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Και από τη συνεχιζόμενη αυτή κατοχή η Κύπρος βιώνει 40 χρόνια τώρα την εθνοκάθαρση που συντελείται στα κατεχόμενα, την καταπάτηση των περιουσιών των ομίμων κατόχων, καθώς και το μαζικό επικισμό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί την παράνομη στρατιωτική κατοχή. Κοινός μας στόχος είναι ο τερματισμός της, η επανένωση της Κύπρου μέσω μιας λύσης δίκαιης και βιώσιμης, λειτουργικής και με σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο. Η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες διεθνούς κοινότητας υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού μέσω δικοινοτικών διαπραγματεύσεων. Φυσικά, υπό τις παρούσες συνθήκες, κατανοούμε πλήρως και όπως δήλωσα και στους πολιτικούς αρχηγούς, υποστηρίζουμε την απόφαση του Πρόεδρου Αναστασιάδη να αναστείλει τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις έως ότου σταματήσουν οι προκλήσεις σε βάρος κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να αγνοούνται οι προκλήσεις, ούτε μπορεί να επιβραβεύονται. Και θέλω σε αυτό να είμαι επίσης κάθαρος. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα αναθεωρήσει τη στάση της, επιτρέποντας την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Αναμένουμε δηλαδή απτά δείγματα ότι πραγματικά πιστεύει η Τουρκία στην επανένωση της νήσου και ότι δεν επιδιώκει απλώς την αποτυχία της διαδικασίας, ώστε να υπάρξει πρόσχημα για την προώθηση μεθοδεύσεων της εκτός πλαισίου των αποφάσεων των ΗΕ και σε βάρος του κυπριακού λαού. Τέτοια δείγματα δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Η ενότητα του ελληνισμού είναι πράγματι η πηγή της δύναμής μας. Τα δίκαιά μας τα υπερασπιζόμαστε σταθερά και αποτελεσματικά. Ελλάδα και Κύπρος είναι παράγοντες νομιμότητας, σταθερότητας, ειρήνης. Οι πάντες κατανοούν το πόσο σημαντική είναι αυτή η διάσταση, ειδικά σήμερα που η ευρύτερη περιοχή μας χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και από αστάθεια. Πηγή της δύναμής μας επίσης είναι ότι όλοι και περισσότεροι, πέρα από μας τους ίδιους, βλέπουν τη σημασία και το ρόλο της σταθερότητας και ασφάλειας που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος, αλλά και η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί σε αυτή την ταραγμένη περιοχή.
πράγματι όλοι και περισσότεροι και στην Ευρώπη και πέραν αυτής και στον περίγυρό μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, κατανοούν πως Ελλάδα και Κύπρος μαζί είναι ένας αναντικατάστατος παράγοντας ασφάλειας. Σε αυτό προσβλέπουν άλλωστε, φίλε Νίκο, και λαοί, όπως εξηγήσαμε και νωρίτερα και συζητήσαμε και το δέχονται όλοι, της περιοχής μας, αλλά και κράτη που ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι υδρογονάνθρακες που υπάρχουν εδώ είναι ένας ακόμα σημαντικός λόγος που προκαλεί μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Αυτή η νέα διάσταση σύγκλησης που εμφανίζεται σήμερα ανάμεσα σε εμάς από τη μία πλευρά και τα συμφέροντα πολλών λαών από πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις από την άλλη, ενισχύει τις μας. Αναβαθμίζει το ρόλο μας και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και υπογραμμίζει και την ευθύνη μας να πορευτούμε μαζί μέχρι και την τελική δικαίωση. Και ασφαλώς συμπλέουμε και συμφωνούμε σε εκείνα τα οποία ανέφερες προηγουμένως ως προς την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η Κύπρος είναι το προπύργιο του ελληνισμού όπως ήταν πάντα. Θεωρώ ότι η Κύπρος γίνεται πια και το προπύργιο της Ευρώπης και το κλειδί δηλαδή για τη σταθερότητα ολόκληρης αυτής της περιοχής που όλος ο κόσμος παρακολουθεί και πολλές φορές με αγωνία για εκείνα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για αυτή την θερμή υποδοχή που είχαμε.